Να πάμε στην επανομή. Σωστά. Εκεί... Όπου εκεί τι έχουμε, Εύη. Δύο δελφινάκια βγήκαν όχι στη στεριά, στα ρηχά. Ναι. Βλέπουμε και το χαρακτηριστικό βίντεο που ανέβασαν οι GR Times, οι συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί αντλήσαμε και εμείς το συγκεκριμένο Ποιος βίντεο. Ποιο στεριά δεν γίνεται. Ένα βίντεο το οποίο βεβαίως έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, έχει προκαλέσει πολύ όμορφα σχόλια. Και βεβαίως οι άνθρωποι εκεί θύνονται στο Δήμο, έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να προστατεύσουν και να βοηθήσουν τα δύο θηλαστικά. Πάμε στην κυρία Νατάσα Κασάπη, η οποία είναι Γενική Γραμματέα στο Δήμο Θερμαϊκού. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα και από εμένα. Είμαστε πολύ καλά. Μας έχει βρει η θερινή σεζόν ήδη, ναι. Πριν καν μπει ο Ιούνιος. Έχουν ήδη για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι αρχίσει να μας επισκέπτονται τα δελφίνια. Μόνο χαρά μπορεί να έχουμε γι' αυτό. Στο κλίμα λοιπόν της εφορίας που προκαλεί τουριστική περίοδος και τα δελφίνια. Τα δελφίνια έχουν γίνει πλέον η ατραξιόν του Δήμου μας. Γιατί είναι για τρίτο καλοκαίρι που μας επισκέπτονται, ακολουθούν τη θαλάσσια συγκοινωνία, έχουν τη χαρά οι ταξιδιώτες να συλλέγουν μαρτυρίες, φωτογραφίες και να μας τα μεταφέρουν. Πάντα τα δελφίνια έλκουν τον άνθρωπο, είναι άλλωστε τα θαλάσσια θηλαστικά που είναι και από τα πιο ευφυή και πιο κοντά στον άνθρωπο και όλη αυτή η δράση τους μέσα στη θάλασσα και η επικοινωνία τους και το ότι έρχονται κοντά και στα καραβάκια της γραμμής και τόσο κοντά στην ακτή, οπότε τα βλέπουν και τα παιδιά, τα βλέπουμε και εμείς. Κυρία Κασάπη, είναι ένα όμορφο θέαμα. Οι ειδικοί επιστήμονες, ναι. Τι σας λένε για αυτό το φαινόμενο, ότι δηλαδή δύο δελφίνια βγαίνουν και ακουμπούν την αμμουδιά? Είναι συνηθισμένο, οφείλεται κάπου? Ναι. Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι που αφορά το παραλιακό μέτωπο και τα δικά μας διοικητικά όρια, γιατί η Θεσσαλονίκη γενικότερα είναι ανοιχτή στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο θερμαϊκός κόλπος δέχεται τέτοια θηλαστικά που πιθανά από τις σποράδες που είναι πολύ κοντά σε εμάς, από τα ανοιχτά τέλος πάντων των θαλασσών, μας επισκέπτονται είτε γιατί θέλουν να βρουν τροφή, είτε γιατί ακολουθούν τα μεγάλα πλοία, ακολουθούν τα καράβια και έτσι φτάνουν εντός του κόλπου. Μάλιστα, και πολλές φωτογραφίες είναι... όπως μας λέτε από τουρίστες, κάθε χρόνο εδώ και πόσα χρόνια παρατηρείτε και βλέπετε τα δελφίνια? Τα τελευταία τρία χρόνια, δηλαδή αυτό είναι το τρίτο καλοκαίρι μπορώ να πω. Το πρώτο καλοκαίρι πιο λίγο, τώρα πιο πολύ. Ίσως έχει να κάνει να συνδέεται και με τη λειτουργία της θαλάσσιας συγκοινωνίας. Δεν το είχαμε παλιότερα αυτό στο θερμαϊκό κόλπο. Αλλά τα δελφίνια αγαπούν να συνοδεύουν τα πλοία. Ίσως να συνδέεται με τη λειτουργία της θαλάσσιας συγκοινωνίας όλο αυτό. Και για εμάς πλέον τι να σας πω, εμείς συλλέγουμε μαρτυρίες και φωτογραφίες. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε τελικά, θα κάνουμε κάποιο λεύκομα, θα κάνουμε κάποιο ντοκιμαντέρ. Κάτι πρέπει να γίνει. Η παραλία με τα δελφίνια, η παραλία με τα δελφίνια. Είναι κομμάτι πλέον του τουριστικού μας προϊόντος. Και δελφίνια. Δεν υπάρχει και κανένας απολύτως κίνδυνος, υποθέτω. Όχι, κίνδυνος δεν υπάρχει. Για τον άνθρωπο, είναι απόλυτα φιλικά βέβαια. Κίνδυνος υπάρχει ίσως στα ταχύπλοα, στις προπέλες των πλοίων. Ο κίνδυνος που διατρέχουν ούτως ή άλλως σωστά, αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά. Και πρέπει ευρύτερα να το δούμε για να μην, τραυματίζονται. Μάλιστα. Κυρία Κασάπη, έρχονται δηλαδή κάθε μέρα, θέλω να πω για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ήρθανε τώρα τα τραβήξαμε και βίντεο και έχουμε να τα βλέπουμε για το υπόλοιπο καλοκαίρι του χρόνου πάλι? Όχι, είναι πολύ συχνή η παρουσία τους. Πραγματικά αξίζει κάποιος να κάνει τη διαδρομή με τα καραβάκια. Εμείς έχουμε τακτικά δρομολόγια σε όλη τη θερινή σεζόν, όπου από το Δήμο Θερμαϊκού κάποιος μπορεί να πάει στο κέντρο της πόλης. Το ωραίο αυτής της διαδρομής είναι ότι έχεις γλάρους από τον ουρανό και δελφίνια από τη θάλασσα. Οπότε είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή τουριστική σεζόν να έχουμε. Να διατηρήσετε αυτόν τον ξεχωριστό πλούτο που έχετε δημιουργήσει εκεί. Και να μας πείτε και πού είστε, βέβαια, γιατί έχετε και πολύ ωραίο φόντο από πίσω, με ωραία μέρα σήμερα ηλιόλουστη. Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στην Περαιά, στην πρωτεύουσα του Δήμου μας, κάτω στην παραλία.
θα χαρούμε να μας επισκεφτείτε. Μακάρι κάποια στιγμή να βρει μια ακτοπλοϊκή σύνδεση που θα μπορούμε να ερχόμαστε απευθείας στην Κρήτη, γιατί την αγαπάμε πολύ. Μέχρι τότε έχουμε, τα αεροπορικά, έχουμε τα αεροπλάνα μέχρι τότε. Είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Και εγώ αναρωτιέμαι βέβαια, φανταστείτε να δούλευε Θεσσαλονίκη η Γεωργία Μακάκη, συνάδελφος, και να έχει αυτό το θέαμα με τα δελφίνια στην παραλία. Τι θα γινόταν, τι ρεπορτάζ θα μας έβγαζε.